Έχουμε έκτακτη είδηση που αφορά την πανδημία και τα μέτρα. Παρακαλώ. Ναι, έχουμε σας ακούμε, κύριε Τζίφα. Από τον κύριο Πλεύρη, ναι. Ότι τον Υπουργό Υγείας, από τον Υπουργό Υγείας ότι επί της ουσίας τα μέτρα δεν έρονται, αλλά η υποχρεωτικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει λοιπόν ότι τα μέτρα θα εφίστανται κατά το δοκούν, όποιος θέλει δηλαδή θα μπορεί να παίρνει τα μέτρα, αλλά δεν είναι πλέον υποχρεωτικά. Από την Πρωτομαγιά δε, όπως γνωρίζονται, άρονται τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο όλα τα περιοριστικά. Πάμε μέτρα. Στη σημαντική είδηση, όπου self-test στα σχολεία μόνο στους μαθητές με συμπτώματα. Ναι, αυτό είναι ένα δεύτερο σκέλος. Αυτό είναι το σημαντικό όμως. Πάμε να το ακούσουμε. Πολύ ωραία. Σας ακούμε. Βάνα Παπαευαγγέλου, λοιπόν, η παιδική ειδική. Και τέλος αποτελούν λοιπόν τα self-test για τους μαθητές των σχολείων, καθώς μετά τις διακοπές του Πάσχα οι μαθητές δεν χρειάζεται να επιδεικνύουν πλέον το self-test. Μόνο λοιπόν όσοι έχουν συμπτώματα, μόνο τότε θα γίνονται self-test, τα οποία θα τα χρεώνεται το κράτος και θα γίνεται η χνηλάτιση στους μαθητές που ήταν γύρω τους. Πάντως, σωστά όπως είπες, τέλος στον υποχρεωτικό... Ναι, αν τα παιδιά σχολεία τώρα εμφανίζουν ίωση, λένε να τα κρατούν τα παιδιά στο σπίτι τους και να τα κρατάνε και να κρατούν ενήμερο το γιατρό τους. Όπως επίσης και οι γονείς να δίνουν πολύ μεγάλη βάση στα συμπτώματα που ενδεχομένως δούνε στα παιδιά τους.